Ένα γκολ του Ρούμπιν Λούντ ήταν αρκετό για να κρίνει το παιχνίδι εδώ στο Ελευση Ο Παναθηναϊκός μετά από 11 εξορμήσεις μακριά από τη Λεωφόρο πέτυχε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη. Επικράτησε τη ΣαΕΛ με 1-0 με το γκολ του Φιλανδού στο 19 της αναμέτρησης να είναι το καθοριστικό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος πήκε πιο δυνατά, Μαρίνος Σουζουνίδης επέλεξε το 4-4-1-1 με τον δόν στην κορυφή της επίθεσης και το Λούντ να έχει ρόλο κρυφού επιθετικού. Πήρε πράγματα από άποψη και δημιουργία επικίνδυνο καταστή στην περιοχή των γηπεδούχων και ευτύχησε σε αυτό το διάστημα τη δική του υπεροχή, σε αυτό το διάστημα που είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, να πάρει προβάδισμα και να έχει το υπέρ του 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι θέλησαν να αλλάξουν πράγματα με την είσοδο του Αγκάνοβιτ. Ο Κροάτη μπαίνοντα από την αρχή του δεύτερου ημίχρονου και μετά, η αλήθεια είναι πω βοήθησε του γηπεδούχου να ανεβάσουν τι γραμμέ του. Γενικώ η ΑΕΛ είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της από τη από ότι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορούσε να φανεί και απειλτική για την αιστεία του Βλαχοδήμου. Ήταν μετρημένα στα δάχτυλα του ενό χεριού οι καλέ στιγμέ στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε στι δικέ του καλέ στιγμέ να πάρει το γκολ. Η ΑΕΛ είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε την πρώτη τη τελική προ την αιστεία στο 80, ενώ επί τη ουσία η πιο επικίνδυνη φάση για αυτήν ήταν η κεφαλιά του Μιλοσάβλιαβιτ στο 88. Τρίποντο νίκη για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο εκτό έδρα, αντίστοιχα για την ΑΕΛ, ήταν η δεύτερη εντό έδρα ήττα μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.